Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε που για ακόμα μία φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανοίγει ένα νέο κύκλο συζήτησης γύρω από τα θέματα της υγείας γενικότερα των δικαιωμάτων και των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Στο δικό μας χώρο, στα σχολεία, το ΚΚΕ πρωτοστάτησε στην πάλη τόσο για τα καθημερινά προβλήματα στα σχολεία μας, που όλο και πληθαίνουν, όσο και για τα δομικά ζητήματα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του αστικού κράτους, που με την πανδημία ήρθαν στο επίκεντρο σε σχέση με τα ζητήματα υγειονομικής φροντίδας, προστασίας επιστημονικού ιατρικού ελέγχου με ευθύνη του κράτους και μια σειρά άλλες πτυχές που έχουν θυγεί και αναδειχθεί από το ΚΚΕ, όπως οι παιδαγωγικές επιπτώσεις, οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις σε όλους και όλες, μα κυρίως τα παιδιά, τα ιδεολογήματα και οι αντιπιστημονικές αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν συστηματικά με ευθύνη της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε δύο σημεία που έχουν σημασία, που μας απασχόλησαν μέσα στην πανδημία, μέσα από την εμπειρία των αγώνων μας αυτά τα δύο χρόνια, και φωτίζουν λίγο καλύτερα αυτές τις συγκεκριμένες στοιχές της πανδημίας. Η ανάδειξη της ανορθολογικής αντιμετώπισης της επιστήμης, η οποία φυσικά προϋπήρχε της πανδημίας σε ζητήματα υγείας, αλλά και των συνολικότερων ελήψεων σε δομημένο πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, προσαρμοσμένο σε κάθε ηλικία, ανάλογο των αναγκών και των σύγχρονων δυνατοτήτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι αντιφάσει των υγειονομικών πρωτοκόλων για τα σχολεία, ο ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου COVID σε κάθε σχολική μονάδα, η οποία όχι μόνο προκαλεί τεράστια προβλήματα αξιοπιστίας και εντατικοποίησης της δουλειάς μας, αλλά έχει αντίκτυπο σε ένα βασικό ζήτημα, την επιστημονική υποβίβαση στα μάτια των μαθητών μας και των γονέων, των επαγγελματιών υγείας και του ρόλου που πρέπει να παίζουν εντό των σχολικών μονάδων, στη λογική «όλοι-όλοι τα κάνουμε όλα». Οι επιστήμες υγείας απουσιάζουν από τα σχολεία και αν δεν απουσιάζουν, συσκοτίζονται από τη λογική της ατομικής ευθύνης. Παρουσιάζονται κυρίως ως επαγγελματικός προσανατολισμός, και λιγότερο σαν αναγκαίο και για την κοινωνία ανθρώπινο δυναμικό. Να σας αναφέρω, αγαπητοί συναγωνιστές, πως ακόμα και τα προτινόμενα από το Υπουργείο και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενημερωτικά βίντεο, παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εμφορούνται από τέτοιες λογικές. Ο κοροϊνόιος παρουσιάζεται ως ένας κινηματογραφικός κακός σε μορφή animation και τα παιδιά υπερήρωες που ξέρουν πώς να τον αντιμετωπίσουν. Δεν σχολιάζεται πουθενά από πού και με πιανού την ευθύνη. Αυτή είναι η κυρία λογική και μέσα στα σχολικά βιβλία. Όπω για παράδειγμα στο μάθημα των φυσικών επιστημών τη Έκτη Δημοτικού, στο κεφάλαιο Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ασθενειών, που εν καιρό πανδημία διδάσκεται μόνο δύο διδακτικές ώρε, όπω και προπανδημία. Συνεχίζοντα, θα σταθώ σε ένα δεύτερο σημείο που δεν είναι ασύνδετο από το προηγούμενο αφορά την ίδια λογική του, ανορθολογισμού και την σκόπιμη αξιοποίηση της τεχνολογίας, όπως είναι αυτή της τηλεκπαίδευσης, για την, αντιμετώπιση της σχολικής διαδικασίας εν μέσω πανδημίας. Η τηλεκπαίδευση αποτέλεσε ισχυρό άλοθη για τη μη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας για την απρόσκοπτη και διαζώσης λειτουργία των σχολείων. Η τηλεκπαίδευση πέρα από την ανάδειξη της παντελούς γύμνιας του εξοπλισμού και των υποδομών στα σχολεία, ανέγειρε σειρά ζητημάτων που μας αφορούν, όπως το περιεχόμενο του ίδιου του μαθήματος, τους χρόνους έκθεσης των μαθητών στις οθόνες, την αντίληψη της κυβέρνησης για το τι ορίζει ως αντιστάθμισμα στο διάστημα της παραταταμένης καραντίνας και αποσχολιοποίησης στην ουσία των παιδιών. Τα αποτελέσματα, αγαπητοί συναγωνιστές, τα καρπονόμαστε σήμερα. Εμείς, με τα δικά μας μέσα και χωρίς την παραμικρή τεχνική και παιδαγωγική στήριξη για εμάς και τους μαθητές μας, φτάσαμε ακόμα και να φτιάχνουμε ολόκληρα δίκτυα διανομής εργασιών, ώστε να φτάνουν πόρτα-πόρτα τα μαθήματα στα παιδιά που δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν είχαν τα κατάλληλα μέσα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, με άξονα την πρωτοπόρα δράση του κόμματος, μπήκαμε μπροστά για να στηρίξουμε τους μαθητές μας, για να μην είναι κανένας μόνος του, ιδιαίτερα στις υποστηρικτικές δομές των τμήματων ένταξης και των τμήματων ΖΕΠ, όπου απαρτίζονται από μαθητές με σοβαρές μαθησιακές ανάγκες και ήταν και αυτοί που επλήγησαν περισσότερο από όλου, γιατί περιπλήγματος πρόκειται από μια εγκληματική πολιτική αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι. Ως εκπαιδευτικοί, όπως έχει αποδείξει και η ιστορία άλλωστε, θα εργαστούμε σκληρά για να χτίσουμε αλληλεγγύη, σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές μας, περιβάλλοντα προστασίας, συνθήκες πραγματικής και ουσιαστικής σχέσης με τη γνώση. Πόσοι δάσκαλοι και δασκάλες στο παρελθόν έπιασαν το τουφέκι για το λαό μας, έπιασαν το χαρτί και το μολύβι Και δημοσίευσαν άρθρα, έπιασαν το μισθρί και έκαναν χαρμάνι να χτίσουν σχολεία για τα παιδιά του εργαζόμενου λαού. Δεν θα συμβιβαστούμε με το να είμαστε δάσκαλοι διάρκεια τριών μηνών, δηλαδή με ημερομηνία λήξη λιγότερο και από τα κρουασάν στο σούπερ μάρκετ. Φανταστείτε ο δάσκαλο να διαρκεί λιγότερο από τη λιχουδιά των μαθητών του. Αυτό ζούμε. Τις αναγκαιότητες μας στην περίοδο της πανδημίας δεν τις καθορίζουμε εμείς και η ίδια η πραγματικότητα, αλλά η αγορά εργασίας. Ακόμα και την πνευματική τροφή των παιδιών τη γεμίζουν με συντηρητικά. Συντηρητικές ιδέες, σκοταδισμό. Μετατρέπουν το σχολικό βιβλίο σε φάκελο μαθήματος με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, όπου η αντιεπιστημονικότητα, η υποκειμενικότητα, η αποσπασματικότητα κυριαρχούν θέλει συντήρηση η παραδοξιολογία, θέλει συντήρηση η αποσπασματικότητα, γιατί δεν είναι γνώση, γιατί δεν είναι αλήθεια. Θέλει συντήρηση στο σύστημά τους που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και αποσυντήθεται. Εμείς δεν θέλουμε φιντάνια, αλλά ανθρώπους που να έχουν τη γνώση και την όρεξη για ζωή, για να οικοδομήσουν το αύριο του λαού μας. Για να μην αναρωτιόμαστε κάθε τρεις και λίγο αν ζούμε στο Μεσαίωνα δεν θα πάψουμε να αναρωτιόμαστε, να σχεδιάζουμε, να ονειρευόμαστε και να παλεύουμε για το πώς μπορούμε να ζούμε σήμερα και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά.